Να δώσουμε το λόγο στο Βασίλη Κωστάρα, ακτινολόγο, επιμελητή Α στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και αντιπρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αιτωλοακαρνανίας. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ την Τομεακή Επιτροπή Αιτωλοακαρνανίας. Χαιρετίζω τη σημερινή μεγάλη εκδήλωση. Καλωσορίζω τον Γενικό Γραμματέα. Τα τελευταία χρόνια είναι φανερό ότι ζούμε την πιο βάρβαρη παγκόσμια επιδρομή του κεφαλαίου. Διανύουμε ίσως την πιο άγρια μορφή καπιταλισμού της νεότερης ιστορίας της ανθρωπότητας. Η ειδική μορφή που πήρε η καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα, η κρίση χρέους, έχει γίνει ο μοχλός κατεδάφισης όλων των κοινωνικών κατακτήσεων του αιώνα που πέρασε. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 3,5 εκατομμύρια πολίτες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ανεργία στα ύψη. Εκατοντάδες οι μικρές επιχειρήσεις που έκλεισαν. Χιλιάδες τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Κοινωνικά και ανθρώπινα δικαιώματα που κατακτήθηκαν στο διάβα αιώνων κατακριμνίζονται και οι κοινωνικές ανισότητες μεγενθύνονται. Βιώσαμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, που προώθησε και αυτή την ίδια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική. Εφάρμοσε απαρέγκλιτα τα δύο μνημόνια Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, ψήφισε ένα τρίτο πιο σκληρό μνημόνιο μαζί με όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Πρωτοστάτησε με συνέπεια που θα ζήλευαν πολλοί σε όλους τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών στην ευρύτερη περιοχή, βάζοντας το λαό σε πιο επικίνδυνα παιχνίδια. Στον τομέα της υγείας που υπηρετώ, οι επιπτώσεις είναι τραγικές. Με τη συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση, βρίσκεται ακόμα σε κίνδυνο και η στοιχειώδης υγιεινή. Δεκάδες κρεβάτια στις μονάδες συντατικής θεραπείας παραμένουν κλειστά. Τα χρέη του ΕΟΠ φτάνουν σε αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ το ΕΚΑΒ υπολειτουργεί και τα συστήματα εφημεριών παραμένουν επισφαλή. Με όλες τις κυβερνήσεις βαθαίνει συστηματικά η ιδιωτικοποίηση, εμπορευματοποίηση της υγείας. Η άρχουσα τάξη και στην χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει την πιο επιθετική λογική των αρπακτικών της αγοράς. Δηλαδή, μονόπρευλη ρητότητα στους εργαζόμενους και αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Το φαύλο σύστημα εξουσίας παραμένει διαπλεκόμενο, σπάταλο, διαφθαρμένο, αναποτελεσματικό και ανυπόληπτη, απόρρια του ίδιου διαχρονικού σάπιου καπιταλιστικού πολιτικού συστήματος. Όσοι συμμετείχαμε κάποτε στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ, πιστέψαμε τότε ότι μια αριστερή κυβέρνηση, ακόμα και στον καπιταλισμό, θα μπορούσε να βάλει φρένο στα μνημόνια των κυβερνήσεων Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ και στην επίδραση του κεφαλαίου. Το δημοψήφισμα του 2015, το όχι που έγινε ναι και έφερε ένα τρίτο μνημόνιο, εξαπατώντας και σπέρνοντας την απογοήτευση, με οδήγησε και με άλλων χιλιάδων πολιτών από το ΣΥΡΙΖΑ στη δημιουργία της ΛΑΕ. Αμέσως συνειδητοποίησαμε το αδιέξοδο και της εκείνης πολιτικής πρότασης των δύο κομμάτων για την υπεράσπιση του λαού. Από τότε άρχισα πιο στενά να παρακολουθώ τη δράση του ΚΚΕ και την πολιτική του πρόταση. Η ζωφερή αυτή πραγματικότητα, καταλάβαμε χιλιάδες, είναι επιβεβλημένο να αναστραφεί με ενωτικούς αγώνες των εργαζομένων, με ενίσχυση του ΚΚΕ, που αποδείχθηκε ο πιο συνεπής, σταθερός υπερασπιστής των δικαιωμάτων του λαού, πρωτοστατώντας το ταξικό εργατικό κίνημα και τους αγώνες. Με αυτές τις σκέψεις μου, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλώ κάθε έντιμο, αριστερό δημοκράτη αγωνιστή να κάνει θαρατά το βήμα, να στηρίξει την πολιτική πρόταση του ΚΚΕ σε όλες τις εκλογικές μάχες που έρχονται, ώστε να βρουν κάποτε αντίκρισμα τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη. Αγωνιζόμαστε για να προφτάσουμε την αυγή και το αύριο, για να δημιουργήσουμε νέους χρόνους και εποχής στον πόη των ονείρων μας, στον πόη των ανθρώπων. Καλή δύναμη, φίλοι.